Στο μέγα ορολόγιο της Εκκλησίας μας αγαπητοί αδελφοί, στην πρώτη σελίδα μάλιστα υπάρχει το σύμβολο της πίστεως του Αγίου Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Το σύμβολο αυτό της πίστεως γράφτηκε πριν το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας. Το γνωστό σε όλους μας πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα κλπ. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύμβολο της πίστεως του Αγίου Αθανασίου, με το οποίο δυστυχώς κανείς δεν έχει ασχοληθεί να το παρουσιάσει στον κόσμο, αναφέρει συμπυκνωμένο το δόγμα το οποίο πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστεύουμε όπως όρισαν οι πατέρες, γιατί αυτός που πιστεύει λανθασμένα περί της Αγίας Τριάδος είναι ερετικός και μας ξεχωρίζει μέσα όλο το δόγμα της Αγίας Τριάδος, της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Για να μην κουράσουμε την αγάπη σας, θα το διαβάσουμε κατευθείαν στην ερμηνεία του. Όποιος θέλει να το μελετήσει υπάρχει στο Μέγα Ορολόγιο, στην πρώτη σελίδα και ξεκινάει ως εξής. Ω τη βούλετε σωθήνε, προπάντων χρή αυτό την καθολικήν κρατήσε πίστην. είν ή μη τη και άνευ δισταγμού εις τον αιώνα απόλυτε. Λέει ο Άγιος εδώ πέρα ότι όποιος θέλει να σωθεί είναι ανάγκη προπαντός να φυλάξει την καθολική πίστη. Τι σημαίνει την καθολική πίστη. Η πίστη μας είναι καθολική, όπως λέει και το πιστεύω, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, το οποίο σημαίνει ότι η πίστη μας είναι καθόλα τέλεια γιατί είναι πίστη εξ αποκαλύψεως. Και εφόσον ο Θεός είναι τέλειος, άρα και η ορθόδοξη πίστη μας είναι τέλεια. Και ότι είναι παγκόσμια, καθ' σε όλη την οικουμένη δηλαδή. Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός ποιος θα σωθεί, αλλά απευθύνεται σε όλους. Τον τίτλο όμως αυτό τον έκλεψαν οι παπικοί και σφετερίστηκαν τον τίτλο αυτό και ονομάζονται αυτοί καθολικοί. Αυτό είναι λάθος. Αυτή είναι παπική. Καθολική εκκλησία, καθολική πίστη σημαίνει ότι είναι καθόλα τέλεια και ότι είναι παγκόσμια και μόνο η ορθόδοξη πίστη είναι καθόλα τέλεια. Όποιος θέλει να σωθεί είναι ανάγκη προπαντός να διαφυλάξει την ορθόδοξη πίστη, την οποία αν κάποιος δεν φυλάξει σώα και καθαρή, οπωσδήποτε χάνεται αιώνια λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και ορθόδοξη πίστη είναι αυτή, τον ένα Θεόν εν τριάδι και τριάδα εν μονάδι σεβόμεθα. Δηλαδή να λατρεύουμε τον Θεό, ο οποίος είναι τριαδικός. Και η Αγία Τριάδα είναι ένας Θεός. Μονάς η εν τριάδι και τριάς η εν μονάδι. Χωρίς να συνχέουμε τις υποστάσεις, ούτε να διαιρούμε την ουσία γιατί άλλη είναι η υπόσταση του Πατρός, άλλη του Ιού και άλλη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, μία είναι η Θεότητα, ίδια η δόξα, συνάναρχη η μεγαλειότητα. Και χρησιμοποιεί τη λέξη συναίδιος, δηλαδή συνάναρχος είναι ο Θεός και τα τρία πρόσωπα είναι συναίδια, δηλαδή συνάναρχα. Ό,τι είναι ο Πατέρας, αυτό είναι και ο ιός, αυτό είναι και το Άγιο Πνεύμα. Άκτιστος είναι ο Πατέρας, το ο Υιός, άκτιστο και το Άγιο Πνεύμα. Ακατάληπτος είναι ο Πατέρας, ακατάληπτος ο Υιός, ακατάληπτο και το Άγιο Πνεύμα. Τι σημαίνει άκτιστος, ότι δεν έχει δημιουργηθεί. Ο Θεός είναι αυθύπαρκτος, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και τι σημαίνει ακατάληπτος ότι δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε με το φτωχό μας πεπερασμένο μυαλό. Αιώνιος είναι ο Πατέρας, αιώνιος ο Υιός, αιώνιο και το Άγιο Πνεύμα. Όμως δεν είναι τρεις αιώνιοι αλλά ένα αιώνιος. Όπως ακριβώς δεν είναι τρεις άκτιστοι ούτε τρεις ακατάληπτοι αλλά ένας άκτιστος και ένας ακατάληπτος. Επίσης παντοκράτορας είναι ο Πατέρας, παντοκράτορας ο Υιός, παντοκράτορας και το Άγιο Πνεύμα. Όμως δεν είναι τρεις παντοκράτορες, αλλά ένας παντοκράτορας. Ένας είναι ο Θεός. Έτσι, Θεός είναι ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Όμως δεν είναι τρεις Θεοί, αλλά ένας Θεός. Επίσης, Κύριος είναι ο Πατέρας, Κύριος ο Υιός, Κύριος και το Άγιο Πνεύμα. Όμως δεν είναι τρεις Κύριοι, αλλά ένας Κύριος. Διότι όπως είμαστε υποχρεωμένοι από την χριστιανική αλήθεια να ομολογούμε ότι κάθε μία υπόσταση είναι κατά τρόπο μοναδικό Θεός και Κύριος, έτσι εμποδιζόμαστε από την Ορθόδοξη Ευσέβεια να λέμε ότι υπάρχουν τρεις Θεοί ή Κύριοι. Απαγορεύεται να πούμε ότι είναι τρει Θεοί. Ένα είναι ο Θεό με τρία πρόσωπα, τρει υποστάσει. Ο πατέρα δεν έγινε ούτε δημιουργήθηκε ούτε γεννήθηκε από κανέναν. Ο ιό δεν έγινε ούτε δημιουργήθηκε. Δεν είναι κτίσμα όπω υποστήριζε ο Ερετικό Άριο, αλλά ο ιό, δηλαδή ο Χριστό μα, γεννήθηκε από τον πατέρα γεννήθηκε προανάρχος προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος από τον Πατέρα. Στον ουρανό ο Χριστός γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα, χωρίς την επέμβαση γυναίκας και στην γη εν χρόνο όταν σαρκώθηκε ο Χριστός μας, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, χωρίς επέμβαση ανδρός. Ο Αμήτορ εν ουρανό, λένε οι πατέρες, και Απάτορ επί της γης, είναι ο Χριστός μας. Ο πατέρας είναι ένας, όχι τρεις πατέρες. Ένας είναι ο Υιός και όχι τρεις Υιοι. Και ένα το Πανάγιο Πνεύμα, όχι τρία Αγία Πνεύματα. Και σε αυτήν την Αγία Τριάδα, κανένα πρόσωπο δεν είναι πρώτο ή δεύτερο, ούτε μεγαλύτερο, ούτε μικρότερο. Και τα τρία πρόσωπα δηλαδή είναι εισάξια. Οι τρεις όμως υποστάσεις είναι μεταξύ τους αιώνιες, χωρίς αρχή και είναι ίσες, εισάξια δηλαδή τα τρία πρόσωπα του Θεού. Επομένως ως υπόθηκε, ο Θεός λατρεύεται και τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι. Τι σημαίνει τριάς εν μονάδι, τρία πρόσωπα, τα οποία όμως είναι ένας Θεός. Και τι σημαίνει μονάς εν τριάδι, ένας Θεός ο οποίος έχει τρία πρόσωπα τρεις υποστάσεις. Αυτός λοιπόν που θέλει να σωθεί, έτσι πρέπει να πιστεύει στην Αγία Τριάδα. Εν τούτης, είναι αναγκαίο για την σωτηρία του ανθρώπου να πιστεύει το ορθό για την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πίστη λοιπόν ορθή είναι το να πιστεύουμε και να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού και Θεός και άνθρωπος, Θεάνθρωπος. Είναι Θεός αφού γεννήθηκε πρώτων αιώνων από την ουσία του Πατρός και είναι άνθρωπος αφού γεννήθηκε εν χρόνο από την ουσία της μητέρας. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου όταν σαρκώθηκε ο Χριστός. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος που υπήρξε με ψυχή λογική και ανθρώπινο σώμα. Ο Χριστός μας δηλαδή όταν σαρκώθηκε έλαβε ανθρώπινο σώμα και ανθρώπινη ψυχή. Ως προς τη θεότητα ο Χριστός είναι ίσος με τον Πατέρα, ως προς την ανθρωπότητα μικρότερος από τον Πατέρα. Ελάτων του Πατρός κατά την ανθρωπότητα λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός όσο ήταν πάνω στη γη, έκανε σε όλα υπακοή στον Πατέρα Του για να μας διδάξει και μας να κάνουμε υπακοή στο Θεό. Ο Χριστός μας παρόλο που είναι Θεός και άνθρωπος, εν δεν είναι δύο αλλά ένας Χριστός. Και είναι ένας όχι διότι μετατράπηκε η θεότητα σε άνθρωπο, αλλά επειδή προσέλαβε την ανθρωπότητα στη θεότητα. Είναι ένας ο Χριστός. Δεν έγινε σύνυχηση των δύο φύσεων, αλλά ένωση των υποστάσεων. Διότι όπως η λογική ψυχή και το σώμα είναι ένας άνθρωπος, έτσι και ο Θεός και ο άνθρωπος είναι ένας Χριστός, ο οποίος έπαθε για την σωτηρία μας, υπέμεινε δηλαδή τα μαρτύρια και το σταυρό, κατέβηκε στον Άδη και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς και ανέβηκε στους ουρανούς και κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατρός, που είναι Παντοκράτορας. Από που θα έρθει για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, με την παρουσία του οποίου όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν με τα σώματά τους, για να απολογηθούν για τα έργα τους που έπραξαν όσο ζούσαν πάνω στη γη, και όσοι έκαναν αγαθά έργα θα πορευθούν στην αιώνια ζωή». Όσοι δε έκαναν αμαρτωλά έργα, θα πορευθούν στο αιώνιο πύρ. Αυτή εστίν η καθολική πίστης, ειν η μη της πιστώστε και βεβαίως πιστεύσει, σωθήνε ούδιν είσετε. Αυτή είναι η καθολική, δηλαδή η ορθόδοξη πίστη, την οποία όποιος δεν αποδεχθεί με βεβαιότητα και εμπιστοσύνη, δεν θα μπορέσει να σωθεί. Τα αδεέφη, Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας, ο ηρωικότερος των Αγίων και αγιότερος των ηρώων. Να έχουμε τις πρεσβείες και εμείς των Αγίων Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου και να μας βοηθήσουν και μας να κάνουμε τη διόρθωση της πίστεως. Πρέπει η πίστη μας να συνταυτίζεται με αυτό το σύμβολο της πίστεως που μόλις τώρα ακούσαμε να πιστεύουμε ορθά όσα όρισαν οι πατέρες με το αίμα τους και με τους αγώνες που έκαναν με τις οικουμενικές συνόδους, με το μαρτύριό τους, γιατί όπως είπαμε η Εκκλησία ιδρύθηκε με το αίμα του Χριστού, αλλά στηρίζεται επάνω στο αίμα των πατέρων, των μαρτύρων και των ηρώων της πίστεως. Να μας βοηθήσουν και μας οι Άγιοι Πατέρες να στερεωθούμε στην Ορθόδοξη πίστη, και μακάρι να αποκτήσουμε και μετάνια. Ο Ορθόδοξη πίστη μαζί με μετάνοια, προσευχή και προσωπικό αγώνα για να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε το έλεος από το Θεό.